Σε κοιά γύρω γύρω, ξεκινάμε τώρα. Η Εβραία του Μπρέν ξεκινάει, πάμε. Δεν μιλάμε. Ήθελα μόνο να σας πω ότι θα πρέπει να βρείτε κάποιον άλλον για τέταρτο σοφί. Ναι, θα έχω ταξίδι. Όχι για πολύ, αλλά το λιγότερο μερικές εβδομάδες. Πάω στο Άμστερνταμ. Ναι, λένε πως η άνοιξη είναι πολύ όμορφη στην Ολλανδία. Όχι, έχω μερικούς φίλους εκεί. Όχι, φίλους, το πληθυντικό, όσο και σας φαίνεται απίστευτο. Πώς θα παίζετε τώρα πριτς χωρίς εμένα? Μα έχουμε 2 εβδομάδες να παίξουμε. Ναι, φυσικά και ο πριτς ήταν κατακριωμένος. Με τέτοιο καιρό πώς να παίξει κανείς πριτς, αυτό είπα κι εγώ. Μα όχι γιατρέ, πώς θα μπορούσε να μου περάσει τέτοια ιδέα. Το ξέρω πως και η Θέκλα ήταν πολύ απασχολημένη με την επίσκεψη της μητέρας της. Γιατί να σκεφτώ κάτι τέτοιο? Όχι, δεν ήταν διόλου ξαφνικό. Το ανέβαλα όλο ένα. Τώρα όμως πρέπει. Ναι, ούτε στον κινηματογράφο θα μπορούσα να έρθω μαζί σας. Χαιρετισμού στη Θέκλα. Και αν θέλετε, τηλεφωνείτε πότε στον Φιτς. Προπάντων τις Κυριακές. Λοιπόν, καλή αντάμωση. Ναι, βέβαια, ευχαρίστω. Χαίρετε. Εδώ η Ιουδίτ Κέι. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Σεφ? Λότε εσύ? Ήθελα να σε αποχαιρετήσω βιαστικά. Φεύγω για λίγο καιρό. Όχι, είμαι μια χαρά. Μόνο για να αλλάξω λίγο περιβάλλον. Εδώ να σε παρακαλέσω. Την άλλη Τρίτη το βράδυ, ο Φρίτς έχει καλέσει στο σπίτι του καθηγητή. Λοιπόν, θα μπορούσες να έρθει. Εγώ φεύγω απόψε, όπως σου είπα. Ναι, την Τρίτη. Όχι, πρέπει να φύγω απόψε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Έλεγα πως θα μπορούσες να έρθεις. Πολύ καλά, ας πούμε. Μόνο που δεν θα είμαι εγώ εδώ, συμφωνεί? Το ξέρω πως δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος, αλλά για να ήσουν να... Είμαι σε τόσο αναστατωμένη εποχή. Τώρα ο κόσμος είναι τόσο προσεκτικός, μιλάει για τα πόλα. Λοιπόν, κάτις. Αν μπορεί ο Μαξ, θα μπορέσει. Πες του πως θα είναι ο καθηγητής και θα έρθει. Τώρα όμως πρέπει να σ' αφήσω. Λοιπόν, αντίο. Γερτρούδη, εδώ η Ιουδή. Με συγχωρείς που σε ενοχλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να σε παρακαλέσω να έχεις λίγο τον νου στο Φρίτς. Εγώ θα λείψω για 2 μήνες. Έλεγα πως εσύ είσαι ένα αδερφή μου. Γιατί δεν θα έπρεπε? Αγανίας να σε παρεξηγήσει. Και ακόμα λιγότερο Φρίτς. Φυσικά, το ξέρει πως είσαι κι εγώ. Δεν θα πάμε τόσο καλά όμως. Τότε θα σου τηλεφωνήσει εκείνος, αν θέλεις. Ναι, θα το πω. Όλα είναι εκτοπιμένα λίγο πολύ, μόνο που το σπίτι είναι κάπως μεγάλο. Εσύ
πηγαίνει για το γραφείο του ή ταξίδι που θα κάνει, άστο σε αυτή. Είναι αρκετά έξυπνη νομίζω και όμως δεν έχει συζητήσει. Α, και κάτι άλλο. Σε παρακαλώ, μην με παρεξηγήσεις, αλλά δεν του αρέσει να συζητήσει κατά το φαγητό. Οπότε δεν το ξεχάσεις, ε. Προσπαθούσα πάντα να τις αποφεύγω. Δεν θα ήθελα να το παιδιάσουμε αυτό τώρα. Το τρένο μου φεύγει σε λίγο και δεν έχω ακόμα ετοιμάσει τις βαλίτσες μου, ξέρεις. Ρώτησε πότε θα το ακούσει το μυαλό, γιατί μη σέρνει να πάει στο ράφι του. Έχει παραγγείλει ένα παλτό. Και πρόσεξε να έχει δέρμα στην κρεβάτο καμαρά του. Κοιμάται πάντα με ανοιχτά τα παράθυρα και κάνει τόσο κρύο αυτόν τον καιρό. Όχι, δεν νομίζω πως θέλω να γίνει λιγότερο κρεόχημένο. Τώρα όμως πρέπει να συγκλίσω. Σε ευχαριστώ πολύ για την ζωή. Θα σου γράφω και θα μου γράψει κάθε τόσο. Άντε. Άννα. Εδώ η Ιωδίνη. Άκου, φεύγω αμέσως. Όχι, πρέπει. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ναι, όχι, δεν το θέλει ο Δήμος. Ούτε καν το ξέρει. Απρόσταντα, δεν έχει συμβαλίσει. Δεν το νομίζω. Δεν νομίζω πως θα έχει αντίρρηση. Βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Κοινωνικά, θέλω να πω. Αυτό δεν το συζητήσαμε. Όχι, δεν το συζητάμε αυτό ποτέ. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Ίσα ίσα. Σε παρακαλώ, μην τον αφήσετε μονάχο του. Το πρώτο καιρό. Ναι, τις Κυριακές του πάντων. Και πίστευτε το να μετακομίσει. Το διαμέρισμα είναι πολύ μεγάλο για εκείνο. Ήθελα πολύ να έρθω να το χαιρετήσω, αλλά ξέρεις, ο πυρωρός. Λοιπόν, αντίο. Όχι, όχι, μην έρθεις να το θυμώ, με κανέναν τρόπο. Αντίο, θα σου γράψω κάτι πότε. Ούτε λόγους. Τώρα. Ίσως έμεινα πιο πολύ από όσο θα έπρεπε. Συγχώρεσέ με, αλλά... Φρίτς. Μην προσπαθείς να με κρατήσεις. Δεν μπορείς πια. Είναι ολοφάνερο πως... Αν μείνω... Θα σε καταστρέψω. Ξέρω πως δεν είσαι τίτλος. Δεν φοβάσαι την αστυνομία. Όμως υπάρχουν και χειρότερα. Δεν θα σε πάω βέβαια σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Αλλά αύριο μεθαύριο. Δεν θα σε χρησιμοποιήσει την κλινική μου. Εσύ δεν θα πεις τίποτα. Δεν θέλω να σε βλέπω καθισμένο εδώ όλη μέρα. Να ξεφυλίζεις περιοδικά. Φεύγω. Από καθαρό εγωισμό. Και τίποτα άλλο. Πεις, τίποτα. Μην πεις πως δεν έχεις αλλάξει. Έχεις. Την περασμένη εβδομάδα ανακάλυψες, κρίνοντας εντελώς αντικειμενικά, ότι το ποσοστό των Εβραίων ανάμεσα στους επιστήμονες δεν είναι και τόσο μεγάλο. Όλα αρχίζουν με κάτι τέτοιες αντικειμενικές διαπιστώσεις. Και γιατί μου λες όλο ένα ότι ποτέ δεν ήμουν τόσο φανατική Εβραία όπως τώρα. Και βέβαια είμαι. Ο φανατισμός βλέπεις είναι κολλητικός. Ω, Φρίτς, τι κακό μας βρήκε. Δεν το είπα, πως θέλω να φύγω. Πως ήθελα να φύγω από καιρό. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω όταν σε κοιτάω, Φρίτς. Τότε τα λόγια μου φαίνονται τόσο άχρηστα και μάταια. Αυτή αποφασίσει για όλα. Και για όλους το ξέρεις. Όμως τι τους έχει πιάσει, τι θέλουν πραγματικά. Τι τους έκανα, εγώ. Ποτέ μου δεν ανακατεύτηκα στην πολιτική. Ψήφισα εγώ το Τέλμαν. Και τους άλλους κομμουνιστές.
είναι μια ασθένη νοικοκυρά με υπηρεσία κλπ. Και ξαφνικά σου λένε πως μονάχα οι ξαφιές γυναίκες έχουν το δικαίωμα να είναι νοικοκυρές και αστές. Το τελευταίο καιρό σκέφτηκα πολλές φορές κάτι που μου είχες πει πριν αρκετά χρόνια, πως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικαίωμα να παίρνουν σωλήνη γιατί είναι χρήσιμη και άλλοι που δεν μπορούν γιατί είναι λιγότερο χρήσιμη. Και εγώ οι ανόητοι συμφωνούσα μαζί σου. Τώρα φτιάξαμε και άλλες κατηγορίες τέτοιου τύπου. Και εγώ ανήκω στην κατηγορία των άχρηστων. Καλά, να πάθω. Δεν ξέρω πως δεν κατάλαβες τίποτα όλες αυτές τις μέρες. Μπορώ να υπομείνω τα πάντα, εκτός από ένα. Να μην με κοιτάζεις στα μάτια αυτές τις τελευταίες ώρες. Αυτό δεν πρέπει να το καταφέρουν οι ψεύτες. Αναγκάζουν όλο τον κόσμο να λέει ψέματα. 10 χρόνια, άμα έλεγε κανένας ότι δεν φαίνομαι πως είμαι Εβραία, βρίσκεις ή απαντούσες. Πώς φαίνεται, χαιρόμουν γι' αυτό. Ήταν τίμιο και ξεκάθαρο. Γιατί λοιπόν τώρα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Φεύγω, γιατί αν πίνω, θα σε πάψουν από αρχή εδώ. Σου έχουν και άλλα κόπη στην καλημέρα στην κλινική, επειδή δεν κλείνεις μάτι να κλείνεις. Δεν θέλω να μείνω. Εγώ βιαστικά, επειδή δεν θέλω να μου πεις εσύ μια μέρα να φύγω. Γιατί αυτό θα γίνει αργά ή γρήγορα, Φρίτς. Είναι ζήτημα χρόνου. Αγραφητήρια, είναι ζήτημα χρόνου. Αν θες περισσότερο ή λιγότερο, όπως και τα γάντια. Τα καλά κρατάνε πολύ. Συνόφισα πάντα. Δεν νομίζεις ότι είμαι ρυθμωμένη. Όχι είμαι, ναι είμαι. Γιατί πρέπει να δείχνω πάντα εγώ κατανόηση. Τι κακό υπάρχει στο σχήμα της μύτσης μου και στο χρώμα των μαλλιών μου. Πρέπει να παρατήσω την πόλη που διακήρυξα για να μην είναι αυτοί υποχρεωμένοι να μου δίνουν και εμένα βούτυρο. Μα τι ήμουν σαν άνθρωποι, και εσύ, ναι. Βρήκανε τη θεωρία των κουβάντα και όμως κάθεστε και σας διατάζουν αυτοί οι κανίβαλοι. Σας τάζουν πως θα κατακτήσετε τον κόσμο και δεν σας επιτρέπουν να έχετε τη γυναίκα που θέλετε. Από τη μια σε κλειδί αναπνοή, και από την άλλη φιλιά στο λαιμό. Είσαστε τέρατα. Υποδογλύφτες τεράτων. Ναι, είμαι παράλογη. Αλλά πες μου, σε τι χρησιμεύει η λογική σε ένα τέτοιο κόσμο. Είσαι εκεί και βλέπεις τη γυναίκα σου να φεύγει και δεν λες λέξη. Έχουν εκεί αυτιά, ναι. Τι να τα κάνουμε, που κανένα σας δεν μιλάει. Η μισή ακόμα και οι άλλοι σωπαίνουν. Στο διάολο δεν έπρεπε να μιλάω. Όταν σ' αγαπούσα δεν μίλαγα. Σ' αγαπάω αληθινά. Δώσε μου εκείνα τα εσόρουχα. Έχουνε σε εξαρτήσει να μου χρειαστούν. Άκου Φρίτς, είμαι 36 χρονών, δεν με πήρανε τα χρόνια. Αλλά δεν μπορώ πια να κάνω πειράματα. Στην πρώτη χώρα που θα πάω, ήταν αλλιώτικα από εδώ. Ο πρώτος άντρας που θα βρω, θα έχει το δικαίωμα να με κρατήσει. Μην μου πεις ότι θα μου στέλνει χρήματα. Το ξέρεις πως δεν μπορεί. Και μην μου πεις ότι αυτή η ιστορία δεν θα κρατήσει περισσότερο από 4 εβδομάδες. Εδώ οι ιστορίες κρατάνε πολύ περισσότερο. Το ξέρεις, το ξέρω. Λοιπόν, μην μου πεις ότι στο κάτω-κάτω λίγες εβδομάδες είναι αυτές που θα μου δίνεις το παλτό μου. Δεν θα το χρειαστώ παρά τον άλλο χειμώνα. Ας μην μιλήσουμε για την κυρία Φρίτς. Ας μιλήσουμε για τροφή. Τι κάνεις εκεί, τι γυρίζεις. Και τι θέλεις τη βαλίτσα.
Τι θες να πεις? Μας είχαμε συζητήσει πολλές φορές την περίπτωση να φύγω. Κατάσταση δεν είναι τίποτα ωραία. Ανοησία. Δηλαδή πρέπει να μείνω. Και πού θα πας? Στο Άμστερνταμ, μακριά από εδώ. Μα δεν ξέρεις κανένα εκεί. Όχι. Τότε, γιατί δεν μένεις? Δεν νομίζω να φταίω εγώ που θέλει. Όχι. Ξέρεις ότι δεν έχω αλλάξει. Ναι, ναι. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο στη μέση? Ξέρεις ότι όχι. Ίσως δεν είναι και τόσο κακό. Λίγο αλλαγή δεν θα σου έκανε κακό. Άλλωστε, δύο μέρες πέρα από τα σύνορα. Θα νιώσω κι εγώ πολύ καλύτερα. Αυτή εδώ η ιστορία δεν θα κρατήσει για πολύ. Οι ειδικές αλλαγές θα γίνουν από κάπου έτσι και αλλιώς. Όλο το πράγμα θα σβήσει, όπως μια φερμονή. Ήταν πραγματικά μια τυχεία. Ναι, δηλαδή στις σκάλες. Νομίζω ότι λυπάται που διακόψαν τη σχέση. Ήταν πολύ αμήχανη. Αργά ή γρήγορα θα καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να ταπεινώνουν έτσι εμάς όλους τους διανοούμενους. Ούτε μπορούν να κάνουν πόλεμο με άβουλα χνόδωνα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι τόσο αγίοι στα κεφάλια όσο φαίνονται. Αρκεί να τους αντιμετωπίσει αραλαία. Τι ώρα φαίνεται? Και πού θες να στείλω χρήματα? Θα πάρω ειδική άδεια. Διάβολε. Να μην μπορώ να στείλω στη γυναίκα μου ούτε 10 μάρκα. Τι κτηνοδία είναι όλα αυτά? Όταν θα μην με βάλει, θα νιώσει πολύ καλύτερα. Να, μπορεί κανείς να διαβάσει μια εφημερίδα όπου να υπάρχει κάτι. Να λέει κάτι. Άκου, τηλεφώνησε στη Γερτρούδη, θα σου φροντίσει. Δεν ήταν καμιά ανάγκη. Για λίγες εβδομάδες. Στο κάτω-κάτω, λίγες κομμάτια. Ένα γραφείο.